Συνελληνίδες, συνέλληνες, χαίρετε. Λέγομαι Γρηγόρης Κωσιβάκης, είμαι δικηγόρος συγγραφέας και με τον φίλο μου Γιώργο Λεκάκη, επίσης συγγραφέα αλλά και δημοσιογράφο και λαογράφο, σας παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή με τον τίτλο «Συν Αθηνά», η οποία εδώ και τρεις μήνες είναι στις τηλεοράσεις σας και πιστεύουμε ότι για ευχάριστους και ωραίους λόγους. Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε θέματα ιστορίας, η οποία είτε αποκρύπτεται, είτε υποβαθμίζεται, είτε, εν πάση περιπτώσει, είναι στοχευμένα να υποβαθμιστεί και να μην είναι εις γνώση των Ελλήνων και του ελληνικού λαού. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ένας λαός που γνωρίζει την ιστορία του έχει και μέλλον. Οι Έλληνες θα πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία τους, γιατί είναι μια μοναδική ιστορία γεγονότων, ηρωισμών, πολιτισμού, επιστημονικών επιτευγμάτων και διαχρονικά προσωπικότητων, οι οποίοι καταβγάζουν το παγκόσμιο στερέωμα με τα έργα τους, τη σκέψη τους και την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. Δυστυχώς, οι σημερινές ή οι πρόσφατες ηγεσίες, κατά τη δική μας αντίληψη, δεν έχουν δώσει στον τομέα αυτό την πρέπουσα σημασία ή για άλλους λόγους δεν επιθυμούν την προβολή της. Προβάλλονται λόγοι ότι η επίκληση των ιστορικών επιτευγμάτων των Ελλήνων είναι σοβινιστικό σύμπτωμα, ότι, εν πάση περιπτώσει, προάγει ρατσιστικές αντιλήψεις κλπ. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι ανοησίες, είναι εγκληματικές παραλήψεις ή πράξεις και εκείνο που πρέπει στοχευμένα ο ελληνικός λαός, οι γονείς για τα παιδιά τους, να φροντίσουν να μαθαίνουμε καλύτερα την ιστορία μας. Τι έχεις να πεις, Γιώργο? Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα είπες. Επίσης, πρέπει να πω ότι ένα κομμάτι της ιστορίας μας είναι και η λαογραφία και η παράδοσή μας. Θεωρώ ότι αυτά είναι οι ρίζες μας. Φυσικά, όλοι ξέρουμε ότι ένα φυτό, ένα δέντρο χωρίς ρίζες κάποια στιγμή θα πέσει. Και ίσως αυτό να προσπαθούν να πέσει αυτό το δέντρο και δεν έχουν βρει άλλον τρόπο από το να το αποκόψουν από αυτά που το κρατάει όρθιο και υγιές. Πρέπει να πούμε εδώ ακόμα ότι όταν αυτά γίνονται από κεντρικό επίπεδο, δηλαδή σε κεντρική μορφή, τότε δεν είναι απλώς μια αφέλεια, δεν είναι απλώς μια ανοησία που έκανε ένας δασκαλάκος σε ένα χωριό ή είπε κάτι χαζό. Ή ξέχασε να πει. Εμπεριέχουν ίσως και δόλο. Εμπεριέχουν ίσως και ανθεληνισμό. Και κάποιο προγραμματισμό που απ' έξω έρχεται και κάποιοι εδώ πέρα έχουν ορκιστεί να τηρήσουν. Είναι ο λεγόμενος ενδεχόμενος λόγος που λέμε στα νομικά. Ναι, γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς, το βιβλίο αυτό το περιβόητο που είπε ότι οι Έλληνες συνοστίζονταν στη Σμύρνη για λες και περίμεναν να έρθουν να τους ρίχνουν καραμέλες οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Ή ότι τους Ιταλούς τους αποθήσαμε. Ναι. Δεν τους νικήσαμε, δεν τους πετάξαμε στη θάλασσα σχεδόν, ναι, αλλά τους αποθήσαμε. Αποθώ είναι κάνω με το χέρι μου μια έτσι. Το 1940. Ναι. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά. Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο η τουρκική πρέπει να είναι η δεύτερη γλώσσα που μαθαίνουμε μετά την αγγλική. Γιατί ο γείτονας είναι. Ο γείτονας είναι και ο Βούλγαρος, γιατί δεν μαθαίνουμε βουλγάρικα. Ο γείτονας είναι και ο Σκοπιανός, γιατί δεν μαθαίνουμε σκοπιανά. Ο γείτονας είναι και ο Αλβανός, γιατί δεν μαθαίνουμε και αλβανικά. Ο γείτονας όμως είναι και ο Ιταλός, γιατί δεν μαθαίνουμε και ιταλικά. Ή ο Αιγύπτιος, ή ο Τινήσιος, ή όλοι αυτοί. Γείτονες είναι. Γιατί επιλέγουμε από τους γείτονες μόνο τους Τούρκους για να μάθουμε τουρκικά στα παιδιά μας? Επειδή εσύ έχεις γράψει βιβλία και εγώ έχω γράψει βιβλία, εγώ έχω γράψει το Ιδού οι Τούρκοι, για να μαθαίνουν οι Έλληνες ποιοι ήταν οι Τούρκοι διαχρονικά, αλλά και εσύ έχεις γράψει την άγνωστη Μικρά Ασία, που πρέπει να γίνει γνωστή Μικρά Ασία στον ελληνικό λαό, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθούν να την ξεχάσουμε. Και όταν λέμε Μικρά Ασία, δεν εννοούμε αφηρημένα μια γεωγραφική περιοχή, αλλά ακριβώς το άλλο πόδι του ελληνισμού, το οποίο δυστυχώς δεν ανήκει τώρα στην Ελλάδα. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι, συζητώντας με κάποιον ξένο, μου είπε ότι, μα εν πάση περιπτώσει, αυτά τα νησιά δεν είναι κρίμα, είναι τόσο κοντά στις τουρκικές ακτές, θα έπρεπε να τα έχει η Τουρκία. Γιατί τα διεκδικείτε εσείς? Του είπα ότι δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι γιατί κατέχει η Τουρκία τις ακτές. Κακώς τις κατέχει, γιατί δεν είναι απλώς γεωγραφικές περιοχές και κομμάτια. Αυτό είναι το πρόβλημα με όλους αυτούς τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βλέπουν σήμερα τον χάρτη. Έτσι. Και δεν μπορούν να δουν τον χάρτη πριν 200, πριν 500, πριν 1000 χρόνια. Ή πριν χιλιάδες χρόνια. Και δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, το παλιό.
Όταν ο Γερμανός λέει αρχαία ιστορία του, την ιστορία του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, και τη λέει η αρχαία Γερμανία που διδάχτηκα εγώ, η αρχαία, και προσπαθούσα να πάθαινα σύγχυση εγώ στο κεφάλι μου. Τι αρχαία μου λέει, αυτός εδώ πέρα όταν έλεγε αυτός αρχαία εμείς. Δηλαδή η αρχαία Γερμανία για τον Γερμανό είναι τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, τον 9ο, το 10ο. Γιατί από τότε υπάρχουν πηγές και υπάρχει μια δυνατότητα επικλήσεως προγόνων, Τευτώνων, Κύμβρων και άλλων, ναι, Κελτών, Γαλατών. Άντε εσύ λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο στο κεφάλι του να του βάλεις ότι όταν εσύ λες αρχαία ιστορία μιλάς για 10.000 χρόνια πριν, 20.000 χρόνια πριν που εσύ ζούσες εδώ, έχεις κάνει πολιτισμό. Ο νεολιθικός πολιτισμός της Ελλάδος είναι ένας εκπληκτικός πολιτισμός. Ένας πολιτισμός που έχει φάρμακα, ένας πολιτισμός που έχει εργαλεία, αγροτική γη, αποθήκευση, έχει κτίσει σπίτια. Γενεαλογίες, κτίζει οικισμούς, τους προστατεύει από πλημμύρες και από πιθανή άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή του νερού ή του ποταμού ή της λίμνης. Γιατί αυτό έχει συμβεί και έχει καταγραφεί και, έχει και το ξέρουμε. Μνήμη του και το ξέρει και προσπαθεί να το χτίσει πάνω σε πασάλους για να τον ανυψώσει. Είναι ένας πολιτισμός λοιπόν, ο νεολιθικός τουλάχιστον πολιτισμός, δηλαδή πριν από 10.000 χρόνια από σήμερα, έτσι, ο οποίος είναι εκπληκτικός και βρίσκεται σε περισσότερα από 100, 200, 300 σημεία στην Ελλάδα διάσπαρτος. Έτσι. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, γιατί εμείς συζητώντας ενδεχομένως κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε ως της εξειδικεύσεώς μας. Όμως θα πρέπει για όσους μας ακούν και για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί σίγουρα κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν και περισσότερο από εμάς. Στη μνήμη των λαών γενικώς υπάρχει μια ανάμνηση ενός κατακλυσμού, ο οποίος καταγράφεται ως ο κατακλυσμός του Νόε, στην Παλαιά Διαθήκη. Του Γκυλγαμές στην Ινδία. Του Γκυλγαμές του Μανού στις... Ο Γκυλγαμές είναι στους Ασσυρίους, νομίζω. Ασσυρίους, εκεί κάτω. Ναι, και στην Ινδία του Μανούς. Και στους Ίνκας ακόμη υπάρχει μία ανάμνηση κατακλυσμού. Κατ' εξαίρεση όλων αυτών των λαών, οι Έλληνες έχουμε ανάμνηση τριών κατακλυσμών. Από όπου αποδεικνύεται και η ιστορική, αν θέλεις, και όχι η μυθολογική μνήμη του λαού μας. Μιλάμε για τον κατακλυσμό του Ογίγου, περίπου στο 14.000 π.Χ., ενδεχομένως να μην είναι ακριβές, αλλά περίπου εκεί. Γύρω στο 8.500 ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος και ο κατακλυσμός του Δαρδάνου γύρω στο 3.500 π.Χ. Δεν θα επιμείνω στις χρονολογίες γιατί υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις. Κατ' εμένα είναι πολύ παλαιότερο. Ενδεχομένως. Όμως είναι τρεις κατακλυσμοί. Και από τα γεγονότα των κατακλυσμών και τα μετέπειτα προβάλλουν και προέρχονται όλες οι μνήμες που ο ελληνικός λαός είτε κατέγραψε είτε μετέφερε, και ακριβώς αυτή η βαθύτητα της χρονικής διάρκειας και της ύπαρξης και από μόνη της, όχι μόνο μέσω των επιτευγμάτων, θα αρκούσε για να κάνει τον Έλληνα μαθητή, τον Έλληνα σπουδαστή, να νιώθει περήφανος, και η περηφάνεια είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Δεν μιλάμε για υπεροψία, μιλάμε για περηφάνεια εκείνου που γνωρίζει και θα ήθελε να το μάθουν και οι άλλοι το πόσο μεγάλη και βαθιά είναι η γνώση του. Και όταν λέμε κατακλυσμούς, φίλοι, για να το καταλάβετε, εννοούμε ότι ο τόπος αυτός κατεστράφει συθέμελα. Διαλύσαν όλα. Ήταν τόσο μεγάλη η κατακλυσμή αυτή, τόσο μακροχρόνιοι, 9 μέρες λένε συνεχώς κατακλείονταν τα πάντα, τόσο πολύ νερό, η ετός νερών, που η Θεσσαλία κατέρευσε κάτω από το βάρος των υδάτων και χύθηκαν τα νερά αυτού όλου του όγκου στο Αιγαίο, διαμέσου του Πηνιού, που ο οποίος έσπασε τόσα πολλά νερά, το ρήγμα του Ολύμπου και της Όσας που ήταν ένα βουνό τότε, έσπασε το βουνό αυτό ολόκληρο το νερό, έκανε το ρήγμα των τεμπών και έτσι χύθηκε το νερό. Δηλαδή φανταστείτε για τι νερό μιλάμε. Οπότε ο άνθρωπος καταστρέφεται, ο πολιτισμός του καταστρέφεται, σώζονται ελάχιστοι κάποιοι πάνω στα ψηλά βουνά. Και αυτοί διατηρούν τις μνήμες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, για τον επόμενο πολιτισμό. Και επειδή, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ακριβώς γιατί είπαμε ότι πρέπει να έχεις και χάρτη μπροστά σου, αυτές οι κορφές βουνών που λες, Γιώργο μου, είναι τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά κυριολεκτικά το Αιγαίο αποτυπώνει το αποτέλεσμα του κατακλυσμού. Γιατί επειδή δεν έγινε άμεσα και ταχαίως, αλλά τα νερά άρχισαν να ανεβαίνουν. Όλοι οι κάτοικοι, γιατί εδώ μιλάμε για πολιτείες που υπάρχουν και δορυφορικά έχουν εντοπιστεί αρκετές στο βυθό του Αιγαίου. Ας πούμε ανάμεσα στη Λίμνο και στον Άγιο Ευστράτιο υπάρχει η Χρυσή. Και ακριβώς φεύγοντας οι κάτοικοι από αυτή την πόλη και πηγαίνοντας
στα βουναλάκια που ήταν η Λίμνος ή ο Άγιος Ευστράτιος ή ακόμη και οι Σποράδες, μετέφεραν τη μνήμη της χρυσής και λέγεται ότι τώρα είναι χρυσή ο Άγιος Ευστράτιος ή η Λίμνος ή η Σκόπελος ή η Κυρα Παναγιά. Ναι. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο βαθιά είναι η μνήμη του ελληνικού λαού και από πού έρχονται οι ρίζες του. Τέτοιες ακριβώς πληροφορίες, τέτοιες θύμησες δεν έχουμε μόνο στον Αιγαίο χώρο, έχουμε και στους Έλληνες τους που ζούσαν έξω από τον Αιγαίο χώρο. Στον Πόντο, στα βόρεια του Πόντου, στη Σκυθία κλπ. Όπου έχουμε επίσης μεγάλους κατακλυσμούς, στην Ιταλία αλλά και στη Μικρά Ασία. Στη Μικρά Ασία μεταφράστηκε και είναι γνωστός ο κατακλυσμός ως κατακλυσμός του Νόε. Αυτός είναι επειδή, τον ξέρουμε έτσι, επειδή έτσι μας διασώθη μέσα από την βιβλική γραφή, η οποία είναι η μόνη γραφή την οποία διδασκόμεθα όλοι από τα μικράτα μας, χωρίς να... Εγκληματικά. Εγώ δεν το λέω κακός, το λέω εγκληματικός. Ναι. Διότι τι δουλειά έχουν οι Έλληνες να διδάσκονται τη μυθολογία ενός άλλου λαού, των Εβραίων, και δεν έχει καμία σχέση αυτός ο λαός με τον ελληνικό, και εμείς διδασκόμεθα την Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ κλπ. Ενώ θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον Δευκαλίωνα, για τον Έλληνα, για τον Ίωνα, για τον Δώρο και τον Έωνα. Όταν δεν ξέρουν και δεν διδάσκονται την ελληνική μυθολογία, γιατί διδάσκονται τη μυθολογία κάποιου άλλου λαού, όποιος και αν είναι αυτός, ο φινλανδικός λαός. Γιατί να διδάσκονται τη μυθολογία, έχουν εκπληκτική Σκανδιναβία, έχουν εκπληκτική μυθολογία. Βεβαίως. Εκπληκτική, γιατί δεν τη διδασκόμεθα. Λοιπόν, στα βάθη της Ανατολίας που λένε οι Έλληνες, στα βάθη της Μικράς Ασίας, εκεί που ζυγώνουμε πια, τελειώνει η Χερσόνησος που οι Γερμανοί ονόμασαν Μικρά Ασία, τη σημερινή γεωγραφική έκταση, για αυτήν την κρατάει σήμερα η Τουρκία, και εκεί που πηγαίνει προς Συρία πια και προς ακόμα πιο Αντιόχεια, Έδεσα κλπ. Εκεί λοιπόν ήταν ένας ακμαίος, ακμαιότατος ελληνικός πολιτισμός. Μία από τις μεγαλύτερες πολιτείες που έβγαλε αυτή η περιοχή, περιοχή που λέγεται Καπαδοκία ή Λευκοσυρία, ήταν η περιοχή, η πόλη της Σινασού. Γιώργο μου, θα μου επιτρέψεις εγώ να σε διακόψω εδώ να πω κάτι που εσύ δεν μπορείς να το πεις. Η περιγραφή της πόλεως της Σινασού δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Αναφέρεται μαζί με άλλες πόλεις στο βιβλίο του Γιώργου του Λεκάκη «Η άγνωστη Μικρά Ασία», η οποία περιγραφή περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία πολιτισμικής σημασίας, ερείπια, δρόμους, ναούς, βουλευτήρια, θέατρα, ευρήματα, στάδια, νομίσματα, στάδια, που πραγματικά είναι μια άλλη Ελλάδα. Και είναι πραγματικά, ξαναλέω τη λέξη, εγκληματικό να αναφέρεται σήμερα ότι το τουρκικό κράτος αναφέρει τις εποχές που κατασκευάστηκαν όλα αυτά τα αριστουργήματα και τα ευρήματα ως προοθωμανική. Δηλαδή στο ίδιο τσουβάλι βάζουμε την προϊστορική, αν θέλετε, εποχή, την μυθολογική, πάλι δεν είναι σωστός όρος, αλλά έτσι αναφέρεται, την κλασική, την αρχαϊκή, την κλασική, όπου στις πόλεις της Μικράς Ασίας, της πρόσω Μικράς Ασίας, με τη Μίλητο, με την Έφεσο, με τα τεράστια θέατρα, ναούς και ευρήματα που υπάρχουν, που είναι σαφέστατα ελληνικά, αλλά αν θέλετε και αργότερα στα ελληνιστικά χρόνια μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τους επιγόνους του, και στα ρωμαϊκά, αυτές οι εποχές πρέπει να ξεχωρίζουν, πρέπει να καταγράφονται και να αναδεικνύονται και να λέγονται. Περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι εκεί και ακούν ότι όλα αυτά τα ευρήματα είναι προοθωμανικά. Πρόκειται για μια ισοπεδωτική προσέγγιση που δείχνει ακριβώς με ποιο τρόπο οι Τούρκοι, το τουρκικό κράτος, θέλει να μεταχειρίζεται αυτά που είναι η πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων. Και εμείς εις ανταπόδοση τους δίνουμε το δικαίωμα να διδάσκεται η τουρκική στα πομακάκια της Θράκης. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω λοιπόν, Γρηγόρη, να μιλήσω για την Καπαδοκία, που είναι περιοχή καταγωγής της μητρός μου και την αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι αυτή η περιοχή που βλέπετε στο χάρτη, εδώ πέρα τώρα. Αυτό το μοβ που υπάρχει εδώ πέρα ακριβώς είναι ένα τμήμα της, γιατί η Καπαδοκία κατά καιρούς ανάλογα με τον ηγέτη της και τους πολέμους της άλλαζε έκταση. Είναι ένα κομμάτι στο βάθος του πουθενά που το λέγανε και Σύρο και Λευκόσυρο και Λευκοσυρία και Συρία την έλεγαν κάποια στιγμή.
Θα μου επιτρέψεις να σου θυμίσω ότι κατά την εποχή του Βυζαντίου ήταν το περίφημο θέμα των Ανατολικών. Ναι. Το σπουδαιότερο και πιο ισχυρό. Μαζί με την Αρμενία μαζί και λοιπά. Ναι. Ήταν θέμα Αρμενιάκων. Κάποτε έφτανε μέχρι και τον Πόντο, κάποτε κατέλαβε τον Πόντο, κάποτε οι Πόντιοι κατέλαβαν την Καπαδοκία, ήταν εσωτερικές αυτές. Είχε πολύ μεγάλες πόλεις, η Κεσάρια, ας πούμε, η οποία άφησε μέχρι και στα βυζαντινά χρόνια, μέχρι και στα χριστιανικά χρόνια επιτρόπους, όπως ο Άγιος Βασίλης, ας πούμε. Ήταν την Κεσάρια, δεν είχε καμία σχέση με αυτό το χοντρό κόκκινο πράγματάκι που κατεβαίνει τώρα τα Χριστούγεννα εδώ πέρα. Ήταν ένας άνθρωπος. Πρωτοχρονιά. Ναι. Φέρνει δώρα. Φέρνει δώρα. Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος των Δυτικών, των Τευτώνων, ναι, ο Σάντα Κλάους. Η Νίγδη, τα Τίανα, από όπου κατεγόταν ο μεγάλος Απολώνιος. Ο Απολώνιος, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Ιησού, ήταν πόλεις των Καπαδοκών αυτές. Οι Αμαζόνες ξεκίνησαν από εκεί. Επίσης, να πούμε ότι, να δούμε πόσο βάθος φτάνει η ιστορία τους. Όταν από την Αμπλίδα φεύγει η Ιφηγένεια, φτάνει στην Κολχίδα, αλλά για να μοιηθεί πηγαίνει στα Τίανα, πηγαίνει εκεί πέρα κάτω στην Καπαδοκία και μετά επιστρέφει ξανά πετώντας πάνω, ναι, σε ένα πτέρωτο. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα. Πάνω σε ένα, ναι, πτέρωτο ελάφι. Ξανά επιστρέφει στην Κολχίδα για να λατρευτεί ως θεά. Η ιστορία της φτάνει πάρα πολύ βαθιά. Τώρα λένε κάποιοι ότι οι πόλεις της Καπαδοκίας δεν έχουν ελληνικά ονόματα. Και ότι η ίδια η Καπαδοκία, το όνομά της, είναι περσικό, κρατάει από την Περσία. Είναι λίγο σαχλό, αλλά πρέπει να εξηγούμε τα αυτονόητα σε αυτήν την χώρα, αυτή τη στιγμή που ήρθαμε να ζήσουμε και να υπάρχουμε, Γρηγόρη μου. Και γιατί λησμονούνται και γιατί δεν ερμηνεύονται από εκείνους που θα έπρεπε να έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Καπαδοκία είναι χώρα περίφημων ύπων, πάρα πολύ ωραίων ύπων. Οι Καπαδόκες εξέτρεφαν τα ωραιότερα άλογα της περιοχής της Θράκης, γιατί όλη αυτή η περιοχή ανήκε στη Θράκη, έτσι, όλοι, ναι, από την, μην κοιτάμε σήμερα που η Θράκη είναι το ένατον της εκτάσεώς της. Άρα λοιπόν το όνομά της είναι από τον ύπο, από τον καλό ύπο που έχει εκεί πέρα, γιατί η Καπαδοκία είναι όλη ένα οροπέδιο, το βουνό λέγεται Αργαίων Όρος, από τον Άργο, ελληνικό, ελληνικότατο, είναι ηφαίστειο, είναι ηφαιστειακό βουνό και ως εκ τούτου και γόνιμο σε ορισμένα σημεία του, αλλά και ευκολοδούλευτο, γιατί είναι ηφαιστειακή τόφα, λέγεται το πέτρωμα αυτό. Είναι σε πολύ υψηλό υψόμετρο κτισμένοι, έχουν άλλο οξυγόνο και άλλη διάβγεια πνεύματος αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε όλοι τι ρόλο παίζει το οξυγόνο στον εγκέφαλο. Το και... έχω πει και σε άλλη εκπομπή το πόσο σημαντικό είναι για την πνευματική εργασία πέρα από τη σωματική να υπάρχει καθαρή ατμόσφαιρα, γιατί ακριβώς τα κύτταρα του εγκεφάλου λειτουργούν καλύτερα. Δεν είναι λοιπόν τυχαία ότι όλο αυτό το υπέροχο κλίμα και του ελλαδικού χώρου και του μικρασιατικού το παραδέχονται επιστήμονες σήμερα, είναι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ στην άπειρη αυτή σειρά των φιλοσόφων, των ποιητών, των συγγραφέων, οι οποίοι πέρα από την γονιδιακή πληροφόρησή τους γενιά με γενιά, είχαν ακριβώς αυτό το εφόδιο της καθαρής ατμόσφαιρας, του μεσογειακού χώρου. Ο υπέροχος ήλιος και το μελτεμάκι που φυσάει μέσα από τη θαλασσινή άβρα είναι ο τέλειος συνδυασμός για να μπορείς να σκεφτείς καλά. Στη φωτογραφία που θα δούνε τώρα οι φίλοι μας εδώ είναι η Συνασσός σήμερα, όπως είναι σήμερα. Είναι μια φωτογραφία τραβηγμένη πάνω από το Δημαρχείο της, από τη στέγη του Δημαρχείου, μια σύγχρονη πόλη, με τα πετρόκτιστα όμως σπίτια να είναι τα ελληνικά σπίτια, τα ελληνόσπιτα που λένε, τα αρχοντόσπιτα, και τα οποία σήμερα έχουν αγοράσει ξένοι, κυρίως Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Ιταλοί, τα έχουν κάνει ξενοδοχεία οι ξενώνες, κάτω το δυτικό σύστημα το τουριστικό, και τα εκμεταλλεύονται. Όμως μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτή τη μικρή στρογγυλή πλατεία, την κεντρική πλατεία της Συνασσού, όταν είχαμε πάει πριν κάποια χρόνια, υπήρχε ένα τρίκρινο το οποίο είχε καταπέσει κάτω και ακόμα συνέχιζε να ρέει από μέσα η πηγή του, δημιουργώντας λάσπες στην πλατεία, και ήταν πεσμένο από το 1920 που φύγανε οι Έλληνες, το 22-24 πότε φύγανε από εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Και 60-50 χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά, κανείς δεν είχε σκεφτεί να το σηκώσει και να ξανασυνδέσει τη σωλήνα ή να πάρει μια σωλήνα και τη συνδέσει από την πηγή που από μέσα τρέχει προς αυτές τις τρεις. Αυτό είναι μια ένδειξη ακόμα της διαφοράς των δύο λαών ως προς τη δημιουργικότητα
και το πώς η καλλιέπεια απουσιάζει από την άλλη πλευρά και όσα εγκαταλείφθησαν παρέμειναν όσοι είχαν. Μου έκανε εντύπωση ότι τα παιδάκια σκύβανε κάτω εκεί που έβγαινε το νερό να πάρουν με τις χούφτες ή με ένα κανάτι και δεν σκέφτηκε κανείς να σηκώσει αυτές τις τρεις πλάκες, οι οποίες είχαν σπάσει βέβαια, και να τις ενώσει και να βάλει δύο σωλήνες. Θα σου προσθέσω στην γνώση σου αυτή ότι το 1986 εκπλήρωσα μια υπόσχεσή μου στη μητέρα μου, η οποία κατάγεται από τη Σμύρνη, και την συνόδευσα παίρνοντας το καραβάκι από τη Χίο στη Σμύρνη. Και με πληροφορίες που είχαμε, βρήκαμε και το σπίτι της και το κατάστημα του πατέρα της, το οποίο βεβαίως είναι, το κατάστημα είναι φούρνος τουρκικός, αλλά και το σπίτι είναι κάτι άλλο, ας πούμε, διατηρούσε εσωτερική αυλή και πηγάδι. Όμως, όλη εκείνη η συνοικία, η οποία είχε καεί, είχε λαιλατηθεί κλπ, σε πάρα πολλά σπίτια, τα οποία είχαν ένθετους πλακίδια με διακοσμητικά στοιχεία, με άνδρους, γιατί οι μικρασιάτες που φύγανε είχαν γνώση της ελληνικής τους αρχαιοελληνικής καταγωγής και όλα τα σπίτια θέλανε να έχουν και κάποιο στοιχείο που παρέπεμπε στην αρχαιότητα. Όλα αυτά τα σπίτια ήταν έτσι. Παρότι μέναν μέσα, αλλά είχαν με μισοπεσμένη στέγη, αλλά δεν είχαν παράθυρα. Και μέναν μέσα τουρκικές οικογένειες έτσι. Είναι η καλεστησία αυτό. Η καλεστησία. Λοιπόν, δεν πήρε παρά ένα απογευματάκι την παρέα που ήμασταν εκδρομής εκεί πέρα να στήσουμε αυτή το τρίκρινο εκεί πέρα, ξαναγνάτε, και το πήγαν και το κοιτάγανε σαν να έγινε το μέγανο. Μαγικά. Τεχνικό θαύμα. Μαγικά. Εδώ όμως από το βιβλίο μου είναι ένας χάρτης που με έχει βοηθήσει ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Βλασιάδης να φτιάξουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να λέει τη λέξη Συνασό 500 φορές την ώρα. Έτσι. Είναι ένας χάρτης της πόλεως όπως ήταν το 1924, για να μπορεί κανείς, αν θα πάει εκεί πέρα, να έχει αυτόν τον στοιχειώδη χάρτη, να μπορεί να βρει αυτά τουλάχιστον που θέλει, που έχουν ένα ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτούμε πώς είπαν οι περιηγητές την Συνασό, με ποια επίθετα την περιγράφουν, ποιες περιφραστικές φράσεις. Την Συνασό λοιπόν την είπαν ο φάρος της Καπαδοκίας, πνευματικός φάρος φυσικά. Όασις εν ερήμο, αστήρ εν το σκότι. Αθήνε εν Μικρά Ασία και κέντρο της ελληνικής αναγέννησης στην Καπαδοκία. Η Συνασός ήταν το πνευματικό κέντρο της Καπαδοκίας. Ήταν πραγματικά ο φάρος της. Ήταν πραγματικά ένας τόπος και ένας χώρος όπου μπορούσες να σκεφτείς ελληνικά, ενώ η Καπαδοκία γενικά από το 1200-1210 περίπου ήταν μια περιοχή όπου απαγορευόταν επί ποινή θανάτου να μιλάς και να γράφεις ελληνικά. Πλήρωσε περισσότερο από όλους τους άλλους την ελληνικότητά της. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι σε αυτή την εποχή στην οποία αναφέρεσαι ήδη έχει προηγηθεί η μάχη του Μαντζικέρτ, όπου ο αυτοκράτορας Ρωμανός Διογένης, προδομένος από την οπισθοφυλακή του, συντρίβεται από τον Αρπασλάν στο Μαντζικέρτ. Οι Τούρκοι εορτάζουν αυτή την νίκη τους στην περιοχή αυτή και βεβαίως ανοίγει ο δρόμος της εισόδου στη Μικρά Ασία σελτζουκικών ορδών, οι οποίες καταστρέφουν συστηματικά ελληνικές πόλεις, οι οποίες άλλες είναι περιτυχισμένες, καλύτερα ή λιγότερο, άλλες αντέχουν, άλλες όχι, αλλά είναι αυτή η σταδιακή πλέον αποβυζαντινοποίηση της Μικράς Ασίας, η οποία βεβαίως συντελέστηκε, και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί είναι διδακτικό, γιατί το καθεστώς το αυτοκρατορικό μετά τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο κατήργησε έναν σπουδαίο νόμο, το περίφημο αλληλέγγυο. Το αλληλέγγυο τι ήτανε? Είχε επιβάλει ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος στους Έλληνες φεουδάρχες, μεγάλες οικογένειες, Φωκάδες, Βρανάδες κλπ, Κατακουζινοί κλπ της Μικράς Ασίας, να αναλαμβάνουν αυτοί τα χρέη των φτωχών οικογενειών οι οποίες είχαν θύματα στους πολέμους και δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αυτό λοιπόν φυσικά ήταν εις βάρος των πλουσίων, οι οποίοι δεν το βλέπαν με καλό μάτι. Όταν λοιπόν πέθανε ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, αυτός ο νόμος κατηργήθη. Αυτό είχε σαν συνέπεια η περιοχή η οποία προστατεύονταν από τις οικογένειες των Ακριτών, Βασίλειος Διγενής, Ακρίτας κλπ, να πάψει να αντιστέκεται, γιατί δεν είχε πλέον τις δυνάμεις, τη χρηματοδότηση, τη διατροφή, τα όπλα κλπ. Αυτό είχε σαν συνέπεια να ανοίξουν τα σύνορα και έτσι μπόρεσαν οι σελτζουκικές ορδές να κατακτήσουν τη Μικρά Ασία. Που δείχνει ότι από μέσα
γίνεται η ζημιά. Για να έρθει ο άλλος πρέπει να αφήσει και εσύ τρύπα. Έτσι, πράγμα. Έτσι, πρέπει να αφήσει μια πόρτα ανοιχτή. Έτσι, αυτό για να βάλουμε τους τηλεθεατές στο χρονικό πλαίσιο του 1200, ακριβώς όταν οι Σελτζούκοι αρχίζουν να εγκαθίστανται στη Μικρά Ασία. Ο Πασάς του Ικονίου, λοιπόν, ο οποίος είναι από τους πιο αυστηρούς Πασάδες, γενικά το Ικόνιο ήταν. Όταν έβλεπε κάποιον να μιλάει ελληνικά στην Καπαδοκία και να γράφει ελληνικά, επί ποινή θανάτου τον τιμωρούσε. Μάλιστα. Γι' αυτό και εφήβραν αυτοί οι περίφημοι Έλληνες εκεί την λεγόμενη σήμερα καραμανλίδικη γραφή, που είναι με τουρκικά στοιχεία ελληνικές λέξεις, για να μπορούν να τον κοροϊδεύουν τον Πασά. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, υπό αυτό το φοβερό καθεστώς τρομοκρατίας ζει και αναπτύσσεται ο ελληνισμός σε εκείνη την εσχατιά της Ανατολίας. Μια παρατήρηση. Επομένως και οι Καραμαλίδες, να πούμε ότι κατάγονται από εκεί. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια, από εκεί είναι το. Οικογένεια Καραμαλή. Καραμαλή σημαίνει αυτός ο οποίος έγραφε, ήταν γραφιάς αυτής της γραφής. Μάλιστα. Έτσι, της καραμαλίδικης γραφής, πώς τη λέμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στη Σύνασσο σώζονται τόσα εκπληκτικά πράγματα. Και θα πούμε γιατί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και απέκτησαν και είχαν δημογεροντία από τα πρώιμα χρόνια εξαιτίας της πλουσιότητάς τους και εξαιτίας της ευφυΐας τους. Μια βόλτα αν θα κάνουμε, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, προς τον μοναστήρι του Αϊνικόλα, που είναι ένα εξοχικό μοναστήρι της Σύνασσου, θα δούμε αυτή την απλοστασιά εδώ πέρα, το χωροστάσι εδώ το μεγάλο, σε ένα υπέροχο σημείο που ο Έλληνας έκατσε και το τίμησε. Βλέπουμε την φύση να είναι ζωγράφος εδώ πέρα. Και βλέποντας αυτό το σημείο, απέναντι έκτισε ένα εξοκλήσι ο Έλληνας, που έγινε μεγάλο προσκύνημα, στο οποίο ακόμα και σήμερα, Γρηγόρη, προσκυνούν και μουσουλμάνοι φυσικά και Έλληνες, προσκυνούν όπως τα αρχαία Ασκληπία. Πηγαίνουν και αφήνουν κορδελάκια ή τμήματα από ρούχα, ράκι ενδυμάτων, στα κλαδιά του περιβόλου του ναού, για να κάνει καλά ο Άγιος τον άνθρωπο ο οποίος έχει φέρει μια ασθένεια. Που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτό που επικαλούνται οι Τούρκοι, ότι είναι 70 εκατομμύρια ένας λαός Τούρκων, είναι μία απάτη, και υπάρχουν λαοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτή την ψευδώνυμη ονομασία, που είναι αρχαίγονοι, διατηρούν μνήμες της δικής τους φυλετικής ιδιαιτερότητος και βεβαίως σε μία δεδομένη στιγμή θα λέγανε ότι εμείς δεν είμαστε Τούρκοι. Είμαστε κάτι άλλο. Μια στατιστική απάτη είναι αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ θα ήθελα να πω, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, ότι εδώ χόρευαν οι Αμαζόνες. Οι Αμαζόνες είχαν ένα συγκεκριμένο χορό, όπου το ένα χέρι της μιας χορεύτριας μπαίνει στο ζωνάρι της αλληνής και έτσι με αυτόν τον τρόπο κρύβει το ελάττωμα που υπήρχε, που είναι ο κομμένος μαστός. Όμως το χορό δεν μπορεί να κρύψει η γυναίκα να έχει αυτό το ελάττωμα. Στο χορό πρέπει να έχει όλα τη τα κάλλη. Έτσι δεν είναι πόλεμος εδώ, είναι χορός και πρέπει να θαυμαστεί και να είναι ερωτεύσιμη. Γι' αυτό λοιπόν το άσχημο, το κομμένο κομμάτι από το σώμα, καλύπτεται με την προστασία της άλλης. Είναι ο σημερινός ζωναράδικος χορός που μένει ακόμα στη Θράκη, διατηρείται, και κανείς δεν ξέρει γιατί ο ένας βάζει το χέρι του στο ζωνάρι του αλουνού. Έτσι δεν είναι απλώς για να το συγκρατήσει, σα ίσα που δημιουργεί πρόβλημα αυτό στον χορευτή. Αν έχω χρόνο, μπορώ να σου πω κάτι. Ότι παρατήρησα τελευταία σε ένα φεστιβάλ στη Λευκάδα που ήμουν, είχες φύγει εσύ, μαζί είμαστε, αλλά είχες φύγει, όπου έδειξε το ίδιο βράδυ συγκροτήματα χορών από τη Βραζιλία, από την Αίγυπτο, από την Κίνα, από τη Ρωσία και από το Μεξικό. Και ένα συγκρότημα ελληνικό από ένα χωριό της Λευκάδος. Κανένα συγκρότημα από τα ξένα δεν κρατιόνταν, οι χορευτές δεν είχαν επαφή ο ένας με τον άλλον. Μόνο η δική μας ήταν χειροπιασμένη. Έτσι. Που έδειχνε την αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον και την επαφή. Ναι, και αυτό ήθελε να καλλιεργήσει ο χορός, τη συνένωση. Ακριβώς. Θα μείνουμε εδώ, θα σταματήσουμε για λίγο, για ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και σε λίγο η εκπομπή Σύν Αθηνά και πάλι μαζί σας, για να συνεχίσουμε για τη Σύνασσο. Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι η συνέχεια της εκπομπής Σύν Αθηνά με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη που σας μιλάει και τον Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα, λαογράφο, δημοσιογράφο, και αναφερόμαστε σήμερα στο βιβλίο του «Η άγνωστη Μικρά Ασία», με επικεντρωμένη προσοχή στην αρχαία πόλη της Σύνασσου, η οποία βρισκόταν στην Καπαδοκία. Γιώργο.
Ναι. Εδώ λοιπόν, σε αυτά που βλέπει, μπορεί να δει ο κόσμος στην οθόνη του αυτή τη στιγμή, θα δει τι γράφει ακριβώς το υπέρθυρο του κυριότερου ναού, του ναού της κεντρικής πλατείας, χριστιανικού ναού, της πόλεως. Είναι ο ναός Κωνσταντίνου και Ελένης, ο οποίος φέρει έτος κτίσεως 1729. Αν αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό για τον ελληνισμό της περιοχής. Η Δημογεροντία, επισήμως, στην Καπαδοκία, στην Συνασσό, συγγνώμη, υπάρχει από το 1769. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχονταν δημογεροντία, σημαίνει αποφασίζουμε και κυβερνάμε εμείς για τον τόπο μας. Τοπική κυβέρνηση. Τοπική κυβέρνηση. Δεν δέχεται δικαστή, κατή που λέγανε Τούρκο, για κανέναν λόγο. Ούτε για φορολογικό, ούτε για αστικό, ούτε για ποινικό, ούτε για τίποτα. Δεν έμπαινε μέσα ο Τούρκος, δεν αποφάσισε. Όριζε κάποιους ανθρώπους στους οποίους είχε εμπιστοσύνη, τους φόρους τους εισέπρατε έξω από την πόλη. Έτσι, δεν πολύ σημαντικό. Έτσι, δεν έμπαινε καν μέσα. Λοιπόν. Και το γεγονός ότι έχει από το 1729 τον ναό κτισμένος, ίσως λένε πολλοί ότι είχε πολύ νωρίτερα την δημογεροντία εφαρμόσει, πολλοί λένε από το 1600 στη Συνασσό. Πώς γίνονταν οι ναοί όμως τότε? Όπως και να έχει το θέμα, είτε είχε είτε δεν είχε δημογεροντία, οι Τούρκοι έδιναν άδεια για 40 ημέρες. Οι Έλληνες πλήρωναν 40 ημέρες ελευθεροκτησίας. Μπορούσαν σε αυτές τις 40 μέρες να κτίσουν ό,τι θέλουν. Αν προλάβαιναν, έχει καλώς. Αν όχι, αν δεν έβαζαν στέγη, τους τον γκρέμιζαν, δηλαδή πλήρωνε ένα για ολόκληρο. Για να ξαναπληρώσουν. Για να ξαναπληρώσουν, ακριβώς. Σωστό. Πλήρωνε ένα ολόκληρο χωριό, φορολογείται ένας ολόκληρος πληθυσμός, αλλά δούλευε όλο το χωριό. Και τα μικρά παιδιά και οι γυναίκες. Αυτό το καθεστώς της προσωπικής εργασίας το γνωρίζω προσωπικά. Έχω σκάψει για δρόμο στην ορεινή Ήπειρο στα παιδικά μου χρόνια. Ή έχω μετάσχει οδηγώντας μουλάρι, το οποίο κουβαλούσε πέτρες για να χτιστεί σχολείο. Ακριβώς. Το δυστύχημα είναι ότι το σχολείο τώρα είναι κλειστό εδώ και πολλά χρόνια. Και για αυτόν τον λόγο πάρα πολλοί ναοί είναι υπόγειοι. Ακόμα τέτοιο συναντούμε και στο Άργος, εδώ δίπλα στην Πελοπόννησο. Γιατί σου λέει, για να μην πέσει σίγουρα, ας κάψουμε εδώ που έχει μια σπηλιά και ας κάνουμε έναν υπόγειο ναό. Και μετά βλέπουμε. Επειδή το επέτρεπε και το πέτρωμα, που είπαμε ότι ήταν μαλακό και εύκολο στο σκάψιμο. Στο σκάψιμο, ακριβώς. Σου λέει, ας έχουμε τη στέγη για να μην μπορούν να γκρεμίσουν τίποτα και μετά μιλάμε για τον επίγειο ή τον υπέργειο ναό. Έξυπνοι οι Έλληνες πάντως. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε 40 μέρες τέλειωσαν εκπληκτικά αρχιτεκτονήματα, τα οποία σήμερα τα θαυμάζουν παγκόσμια πανεπιστήμια αρχιτεκτώνων. Κάνουν εκδρομές στην Καπαδοκία και σου λέει, αυτό που βλέπετε έγινε σε 40 μέρες. Και δεν ξέρουν αυτοί. Και από τεχνίτες, απλούς ανθρώπους και χωρίς συνεννόηση μεταξύ τους, φέρεσαι αυτό, φέρεσαι τη λάσπη, φέρεσαι την πέτρα. Η Συνασσός, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι γεμάτη σπουδαία σπίτια. Πάρα πολύ μεγάλα πλουσιόσπιτα. Διόροφα, τριόροφα, με φιωρούσια, με αρχιτεκτονικά στολίδια απ' έξω, όλα βέβαια παραπέμπουν στην ελληνικότητά τους. Με άνδρους, με πόρτες μοναδικές. Στολίδια με στέγες, εκπληκτικά πλακάκια, σκάλες θα μέσα δούμε και λοιπά. Παρακάτω, για ποιο λόγο όμως? Γιατί οι Καπαδόκες της Συνασσού είχαν το μονοπόλιο του χαβιαριού στην Κωνσταντινούπολη. Της εμπορίας του χαβιαριού στην Κωνσταντινούπολη. Και ένας από ο πρόεδρος, ας το πούμε, των χαβιαράδων στην Κωνσταντινούπολη ήταν ένας εκ των 15 που εξέλεγε πατριάρχη. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις σε ποιο υψηλό βαθμό έφτανε η επιρροή τους. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Βαρβάκης. Ο μεγάλος γνωστός Βαρβάκης, ο ευεργέτης, ο ήρωας, ο οποίος ταξίδεψε 700 χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάει να συναντήσει τη Μεγάλη Κατερίνη, να της πει κάτι μου υποσχέθηκες και δεν το έκανες. Όταν ο άνθρωπος έχει ζήλο. Βαρβακή σου θεωρητικά μάτι. Πτυχίο, ναι, ναι. Με μακραίωνη καταγωγή από την Ήπειρο. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει Βαρβάκης? Το αετός. Όχι, γεράκι. Ναι. Είναι ένα είδος γερακιού με το μάτι ιδιαίτερα έντονο. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω. Το έγραφε το μάτι του αυτόν. Ναι, το μάτι, φαντάζομαι πως πρέπει να ήταν το μάτι του. Έτσι, ο οποίος περπάτησε. Εδώ πάλι στην εικόνα αυτή βλέπουμε τις μοναδικές εξώθυρες της Συνασσού και βλέπουμε ότι όλες ήταν διαφορετικές. Για φαντάσου μια πόλη που όλες οι πόρτες είναι εξώθυρες, ήταν διαφορετικές από την άλλη. Ευγενής άμυλα. Ναι, και μπορούσε, έλεγε, θα έρθεις και πώς θα γνωρίσω το σπίτι σου, έχει τάδε και τάδε χαρακτηριστικά στην εξώπορτα. Ενώ σήμερα περπατάμε και βλέπουμε όλες οι πόρτες είναι βιομηχανοποιημένες στις δικές μας πολιτείες που έχουμε και χρήματα να τις φτιάξουμε διαφορετικά. Δεν έχουμε την καλεσθησία όμως να διαφέρουμε από τον διπλανό μας. Και είναι κάτι που χαρακτήριζε τους Συνασσίτες αυτό εδώ πέρα. Βλέπουμε και τους μεάνδρους βέβαια. Βλέπουμε και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τους κύονες. Βλέπεις εδώ τους ιωνικούς κύονες που υπάρχουν. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παραπέμπουν, όπως είπες και εσύ, να κρατήσουμε και το αρχαιοελληνικό μας πόδι, αλλά να είμαστε και σύγχρονοι.
Και να σου πω ότι έφεραν ζωγράφους και ξυλουργούς από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Από την Λέσβο, τη Σάμο, τη Μυτιλίνη, την Κρήτη, την Στερεά. Και πετράδες από την Ήπειρο. Και πετράδες πάντα από την Ήπειρο, ξέρω. Όφυλα να το πω. Άμα δεν το πεις, δεν θα μπορέσεις. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ακόμη ότι η Σύνασσος είχε σχολείο, ελληνικό σχολείο, από το 1780. Το βλέπουμε κιόλας στη φωτογραφία. Τι σημαίνει σχολείο στο 1780, μπορούμε να βάλουμε το πλαίσιο. Μα το πρώτο ελληνικό σχολείο λειτουργήσε επίσημα στο Άργος από την οικογένεια Περούκα, ιταλικής καταγωγής, το 1770. Δηλαδή, μια Ελλάς υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έχει σχολεία επίσημα ανοιχτά, εκτός από κάτι κρυφοσχολιά, δεξιά και αριστερά που κάποιοι... Εκτός από τη... πάλι θα το πω, δεν μπορώ, είναι αλήθεια. Στα Γιάννενα... ή στη Μοσχόπολη που κατεστράφει και σε πόλεις υπηρωτικές όπου εκεί όντως υπάρχει παιδεία. Υπάρχει παιδεία. Ελληνικό σχολείο επίσημα αναγνωρισμένο και στην Ήπειρο είχαμε τον Αλή Πασά. Δεν είχαμε. Ναι, είχαμε όμως σχολές. Είχαμε σχολές, αλλά δεν έχουμε σουλτάνο από πάνω. Ναι. Έχουμε ένα ελεύθερο καθεστώς. Υπάρχει μια φεουδαρχική υποεξουσία, ας το πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Περούκας, σπουδαίος αργίτης με καταγωγή από την Ιταλία, έχει κάνει το πρώτο ελληνικό σχολείο και έχει με επίσημη άδεια από την Υψηλή Πύλη. Φαντάσου λοιπόν ότι 10 χρόνια μετά, που αυτό αρχίζει να γίνεται πλέον καθεστώς και άλλοι αρχίζουν στη Ζαγορά να έχουν σχολεία κλπ. 10 χρόνια μετά η Σύνασσος αποκτά ελληνικό σχολείο υπό το καθεστώς τρομοκρατίας που είχα πει προηγουμένως. Που δεν πρέπει να μιλάνε ελληνικά και να γράφουν κλπ. Πληρώναν οι άνθρωποι, λέει, ισχύει αυτό. Πόσο θέλεις για να μην ισχύει, τόσο, πάρτα, φύγε. Εμείς θα έχουμε σχολείο με Έλληνες εδώ πέρα. Και γι' αυτό το σχολείο καλούσαν καθηγητές και δασκάλους από την Ελλάδα. Έτσι. Έτσι. Δεν καλούσαν δηλαδή άλλους από τη Μικρασία, οι οποίοι ίσως να μιλάγαν την ελληνική παραφθαρμένα. Θέλαν ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζαν και μιλάνε την ελληνική. Εάν σήμερα κάνουμε μια βόλτα στην πόλη της Σύνασσου, θα εκπλαγούμε από τα υπέροχα αρχιτεκτονήματα που έχει η πόλη, τα ελληνικά αρχιτεκτονήματα που έχει. Το πιο σημαντικό δε από όλα στην κοινωνική δομή, κοινωνική οργάνωση της Σύνασσου, είναι το τακτικό μητρό που κρατούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα έχει βρεθεί ότι το κρατούσαν από το 1821. Και γιατί μητρό? Γιατί ο πατέρας έλειπε. Μονίμως. Ήταν έμπορος, ήταν στην Κωνσταντινούπολη, εμπορευόταν, πήγαινε, ερχόταν με καραβάνια ή στη Σμύρνη ή στην Προσυρία ή προς Αραβία, φτάνανε ακόμα και η Ινδία. Αίγυπτο. Αίγυπτο κλπ. Κάποιοι άλλοι ήταν μισθοφόροι, ήταν στρατιώτες, οι νεαρότεροι, στους Πόντιους κάνανε αντίσταση, στους Μικρασιάτες. Ή στον τουρκικό στόλο. Υπήρχαν, ειδικά των παραλίων οι Έλληνες, ήταν ικανότατοι ναυτικοί, όπως και οι νησιώτες, και τους προσλαμβάνανε είτε υποχρεωτικά ή με μισθό. Ναι. Αναλόγως. Οι νεαρότεροι έλειπαν λοιπόν και έμενε η μάνα σαν κύριος μοχλός στήριξης αυτής της κοινωνίας. Γι' αυτό και η μάνα επιβεβαίωνε και το του πατέρα και τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν το λεγόμενο μητρό, το οποίο κρατάει ότι η μητριαρχική οικογένεια, οι πρώτες κοινωνίες ήταν. Προϊστορικά. Ναι, μπράβο. Οι πρώτες κοινωνίες ήταν μητριαρχικές, ούτως ή άλλως γιατί πάλι ο πατέρας έλειπε για κυνήγι έξω πολύ καιρό και η μάνα αναλαμβάνει τη φροντίδα, την μόρφωση των παιδιών. Αυτό το μητρό έσωσε πάρα πολλά πράγματα. Την αγωγή, ίσως τα λέγαμε. Ναι. Πιο ευρύτερο. Ναι. Ναι. Αυτό το μητρό έσωσε πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία για την ιστορία της Σύνασσου και είναι αξιοποιήσιμο και μακάρι να είχαν και άλλες πολιτείες έγνοια να κρατήσουν τέτοιο μητρό. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι στην Σύνασσο λειτουργούσε ξενώνας. Δηλαδή ο ξένος δεν ερχόταν και έμενε φιλοξενήτως στα σπίτια του καθενός. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Τα σπίτια είχαν πολλά δωμάτια. Δεν ήταν αυτό. Ήταν γιατί ο ξένος πρέπει να έχει το δικό του δωμάτιο, να αισθάνεται άνετα, να έχει το μπάνιο του, να έχει την δική του γωνιά και να αισθάνεται ότι δεν είναι βάρος σε μια οικογένεια που λειτουργεί μέσα σε ένα 24ωρο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η έννοια του ξενώνα με λουτρό. Έτσι, φανταστούμε ότι το 1865 που έγινε αυτό, στα ανάκτορα των Βερσαλιών δεν υπήρχαν λουτρά. Στα ανάκτορα. Σωστό. Στα ανάκτορα του βασιλιά. Και εδώ έχουμε για τους ξένους λουτρά. Έτσι. Λοιπόν,
Και ο ξενώνα, μιλάμε για τον ξενώνα με τη σύγχρονη άποψη της λέξης. Με αποχέτευση, με αποχέτευση και λοιπά, υπόγεια. Ναι. Και σημαίνει και κάτι ακόμα. Σωλήνωση. Τι μεγάλη ανάγκη υπήρχε για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο από περαστικούς και ταξιδιώτες που πήγαιναν εκεί είτε να εμπορευτούν, είτε να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τους Αγίους Τόπους, των Χριστιανών, δηλαδή προς τη Μέση Ανατολή, είτε να έρθουν από τα βάθη της Ασίας προς την Κωνσταντινούπολη και προς τη Σμύρνη, γιατί όλοι αυτοί πέρναγαν από την Σύνασο. Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να ρωτήσω κάτι. Θα το ρωτήσω όντως. Μιλάμε για μία πόλη, τα χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφεις, που είναι μέσα στην τουρκοκρατία. Βέβαια. Από το 1200-1300 μέχρι το 1700-1800. Το όνομά της όμως είναι Σύνασος. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, σε όλη τη διάρκεια της γνωστής ιστορία της είχε αυτό το όνομα? Αυτό ακριβώς το όνομα είχε. Καμιά φορά αναφέρεται και παραφρασμένα στην τοπική διάλεκτο Σύνασουν. Αλλά είναι έτσι αυτό το όνομά της γενικώς. Καλά, αυτό είναι ίσως από την εκφορά του λόγου από άλλους μη ελληνόφωνους πληθυσμούς. Ναι, ναι, και υπόλοιπα. Εγώ ρωτάω όμως το εξής, γιατί δεν είναι μόνο η Σύνασος, αν θυμάμαι καλά στο βιβλίο σου, είναι και άλλες πόλεις, Σαργαλασσός κλπ. Ναι. Όμως, εγώ θυμάμαι ότι ο Ιάκωβος Θωμόπουλος στα πελασγικά του αναφέρει ότι η κατάληξη σος με δύο σίγμα είναι πελασγική. Ασός. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια πόλη, η οποία πολλά και ενδιαφέροντα είναι αυτά που μου λες, αλλά εγώ θέλω να το ψάξω λίγο πιο βαθιά χρονικά. Δηλαδή, μιλάμε για μια συνεχιζόμενη επί αιώνες και χιλιετηρίδες κατοίκηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Χωρίς αλλαγή ονόματος. Χωρίς αλλαγή ονόματος. Βέβαια σήμερα λέγεται Μουσταφά Πασά. Καλά. Έτσι, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι μετα-Οθωμανική, να το πω και εγώ, έτσι να το αντιστρέψω. Ναι. από το προ-Οθωμανική που λένε οι Τούρκοι. αλλά και πάλι Σύνασος είναι γνωστή. Είναι Σύνασος σε όλο τον γνωστή. Παγκόσμιο χάρτη. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το τονίζουμε για τους τηλεθεατές, ότι μιλάμε για μια περιοχή που υπήρξε χιλιάδες χρόνια Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή λέγεται Τουρκία, γιατί έτσι οι διεθνείς συγκυρίες και έτσι το έφεραν. Δεν πρέπει όμως να το ξεχνάμε. Και όταν οι Τούρκοι μας ζητάνε το μισό Αιγαίο, πρέπει να τους πούμε ότι η Μικρά Ασία τουλάχιστον είναι ελληνική περισσότερο από όσο θα μπορούσε να είναι το μισό Αιγαίο τουρκικό. Έτσι. Έτσι. Και για να το πούμε και αυτό, η ετυμολογία της πόλεως της Σύνασου, αν και ακόμα δεν είναι βέβαιη η ετυμολογία, αλλά πολλοί λένε, υπάρχουν δύο-τρεις εκδοχές. Μία είναι ότι ίσως σε αυτήν την πόλη έκανε την μεγάλη του σύναξη ο Μεγαλέξανδρος και την τελευταία του σύναξη πριν πάει προς τα βάθη της Ασίας. Οπότε συνέλεξε, βολεύει ο τόπος για να συλλέγει. Για είναι, το υπηκό περισσότερο. Ναι, ναι, έχει βοσκοτόπια. Ναι, βολεύει να του συνάξει εκεί για να του μαζέψει και να αποφασιστεί, αν και κάτι τέτοιο επισήμως ιστορικά δεν είναι. Αυτό είναι παράδοση προφορική της περιοχής. Γιατί εκεί πέρα θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Λίγο πιο πάνω είναι ο Γόρδιος. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι πέρασε από εκεί ο Μεγάλος Αλεξάνδρος. Πέρασε, ναι, το ξέραμε. Άρα ότι, πήγε. Ότι έγινε η σύναξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί πέρα. Αυτό είναι μια συγκρότηση του τοπική παράδοση. Του στρατού, ναι. Τοπική παράδοση είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η Σύνασος είναι η πόλη του ήλιου. Γιατί πραγματικά είναι ηλιόλουστη πολιτεία, είναι ψηλά και τη βλέπει ο ήλιος. Από το συν με ύψιλον που έδωσε και το σαν το αγγλικό που είναι ο ήλιος, έτσι βεβαίως. Πάλι με ύψιλον. Από τον ήλιο λοιπόν, τον ελληνικό ήλιο, πήρε και το ασός που είναι η κατάληξη του εκτεταμένου τόπου, εξού και Ασία. Η Ασία σημαίνει η πιο εκτεταμένη Ήπειρος από όπως εκτάσεως. Είναι ελληνική ονομασία. Ελληνική, πελασγική. Πελασγική. Έτσι. Και πολλές πόλεις, ελληνικές πόλεις στη Μικρά Ασία έχουν το πρώτο συσθετικό τους στο Σύν. Η Σινόπη του Πόντου, η Σίδη κάτω στην νοτιότερη πόλη της Μικράς Ασίας, η Σύνασος και άλλες πάρα πολλές πόλεις. Έχω βρει 3.500 έχω αναφέρει στο βιβλίο μου, αλλά είναι πάνω από... Τόσες λίγες, ε. Είναι πάνω από 6.500 όμως. Είναι πάνω από 6.500. Χαρά στην υπομονή σου. Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι η πόλη αυτή τη λέγανε και Παρίσι της Ανατολής. Γιατί είχε και εκτός από όλα αυτά που αναφέρουμε και δημόσιο λουτρώνα, όπου ο καθένας μπορούσε είτε να κάνει μαζί με άλλους να παίρνει το μπάνιο του, είτε και κατά μόνας να έχει δική του ατομική μπανιερίτσα για να κάνει το λουτρό του. Ο δημόσιος λουτρώνας εκείνη την εποχή έπαιζε το ρόλο του καφενείου που παίζει σήμερα, που μπορούσε κανείς να πάει και να ανταλλάξει απόψεις, να συνευρεθεί με τον άλλον και είναι μια χαλαρή διαδικασία το μπάνιο που μπορείς να μιλήσεις και να πεις πέντε πράγματα, όπως είναι και ο καφές στα μετέπειτα χρόνια. Σωστό. Γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν την έννοια του δημόσιου λουτρώνα.
Αν το βάλουμε πάλι στο χρονικό πλαίσιο και το ηθοπλαστικό πλαίσιο της εποχής, είναι ένας τόπος συνάντησης. Δεν είναι το μπάνιο για το μπάνιο. Μπορούσε να το κάνει και στο ποτάμι το μπάνιο. Όχι, καταρχήν προδίδει χαλαρότητα υπό την έννοια της ευμάρειας, της αυτοπεποίθησης, της ευρέσεως χρόνου, γιατί δεν είσαι υπό το καθεστώς μιας αγχώδους καθημερινότητας, όπως σήμερα μας έχουν καταντήσει οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι. Είχε χρόνο ο άνθρωπος να σκεφτεί, είχε χρόνο να συζητήσει, είχε χρόνο ο γείτονας να δει το γείτονα και να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούσαν ή και υπερβατικά αν θέλεις, γιατί η φιλοσοφία και η συζήτηση για πράγματα πέρα από τα καθημερινά προκύπτει μέσα από τη δυνατότητα της υπάρξεως χρόνου. Άμα δεν τον έχεις, δεν μπορείς. Και γι' αυτό τα καθεστώτα τα σημερινά σπρώχνουν το σημερινό άνθρωπο να μην έχει το χρόνο να σκεφτεί και να συζητήσει. Είναι πράγματα που πρέπει να τα λέμε, γιατί αυτές οι παραπομπές δείχνουν το πού μας έχουν οδηγήσει και τι στόχους έχουν αυτοί που μας κυβερνούν σε παγκόσμια διάσταση. Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι οι περιηγητές που περιηγήθηκαν και επισκέφθηκαν την πόλη αυτή έχουν μόνο καλά λόγια να πούνε για αυτήν, παρόλο που οι περιηγητές δεν πήγαιναν όλοι με καλό μάτι να δουν τους τόπους αυτούς και πολλοί από αυτούς ήταν και κακεντρεχείς, ενώ στη χώρα τους δεν είχαν κάποια προνόμια ή δεν είχαν κάποιες ανέσεις, τη ζήταγαν στην απομακρυσμένη Ανατολή, ας πούμε. Να υπάρχει στο τάδε νησί της Κιμόλου, ας πούμε, γιατί δεν είχαν αυτομάχηση, δεν το έχει Παρίσι αυτό. Θα το έχει Κίμολος, λέω Μάλιστα. τώρα. Έτσι λέω για κάποιους συγκεκριμένους τώρα που βγάζουν και χολή. Αλλά για τη Σινασό δεν έχουμε κακή κουβέντα ακούσει από κανέναν. Μάλιστα, ο Ζερφανιόν, ένας Γάλλος περιηγητής, 1911, πρόσεξε 10 χρόνια πριν την τραγικότητα της στιγμής, περιγράφει την πόλη και λέει: όταν επισκεφθήκαμε τη Σινασό, είχε έναν πληθυσμό σχεδόν αποκλειστικός ελληνικό. Είχε όψη καθαρά και πλουσία. Ζερφανιόν, 1911. Άρα λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σταλεί για να δώσει αναφορά στους Γάλλους. Οι περιηγητές κατά τεκμήριο ήταν και Κατάσκοπη. Άνθρωποι των κυβερνήσεών τους. Κατάσκοποι, έτσι. Σαφέστα. Ή που λέγανε τις πληροφορίες τους, που λέγανε το ημερολογιό τους. Ναι, και αν μπορούσαν παίρνανε και αρχαία, ας πούμε, σε στήλη Ελγίνου, όχι μόνο αυτός. Ή κάτι άλλο. Όχι μόνο αυτός, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι τα πήρανε και γίνανε και πλούσιοι. Και... Ακριβώς. Κυνηγάμε μόνο τον Έλγιν, ενώ είναι εντυπωσιακό. Αυτή η ελληνικότητα του πληθυσμού που μπορούσε να την κρατήσει σε αυτή την περιοχή δημιούργησε και κάποια ιδιαιτερότητα. Γιατί την βοηθούσε ο τόπος, όπως είπαμε, το έδαφος να την κάνει. Τι ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή κάθε 3 μήνες δέχονταν επιθέσεις ορδών από δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, γιατί πέρναγαν από εκεί. Επιδρομής. Ναι, επιδρομής κάθε 3 και λίγο, ας πούμε. Διάφοροι. Όποιος του ερχόταν, πέρναγε. Από εκεί θα πέρναγε για να έρθει προς την Ευρώπη. Ήτανε πολιτισμικές αποστολές Τούρκων. Όχι μόνο Τούρκων, και εσύ. Όχι, στα πλαίσια του τουρκικού κράτους, μόνο Τούρκοι πηγαίναν. Οι άλλοι πώς θα μπαίνανε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να αμήνονται. Ούτε τα χρήματα είχαν, ούτε τη διάθεση, ούτε την ικανότητα να έχουν στρατό τόσο έτοιμο. Μα δεν τους επιτρέπανε να στρατεύονται. Σαφώς, ναι. Έστω ούτε δεν τους κάλυπταν ούτε οι Τούρκοι, ας πούμε. Ακριβώς. Τι βρήκαν λοιπόν αυτοί οι αθεόφοβοι άνθρωποι να κάνουν. Αφού το έδαφος το επέτρεπε, έσκαψαν το έδαφος, το υπέδαφος του χωριού τους, κάθε πόλεως το υπέδαφος, και έσκαψαν ολόκληρες πολιτείες προς τα βάθη μέσα του εδάφους. Είναι καλό να τις δούμε αυτές. Τη βλέπουμε τώρα, βλέπουμε κατά σύμπτωση μία από αυτές, όλη η Καπαδοκία είναι σκαμμένη και κάθε πόλη είχε και την υπόγεια πολιτεία της. Αυτή είναι στον Τερίκογιου, στη Μαλακοπή, όπου είναι 7 όροφοι υπόγεια πόλη. Δηλαδή 7 επίπεδα κάτω από την πόλη άλλες πολιτείες. Και ο καθένας το σημαντικό και το δίκαιο. Όσα τετραγωνικά σπιτιού είχε επίγεια, αλλά τόσα τετραγωνικά είχε και υπόγεια. Δεν είχες παραπάνω ούτε λιγότερο, δεν αδικεί το κανείς. Μου επιτρέψεις μια μη ιστορική παρατήρηση για το συγκεκριμένο, αλλά αξίζει νομίζω να το πούμε. Στο Βιετνάμ, όπου οι Αμερικάνοι τραβήξαν τον τάραγο της ψυχής τους από τους Βιετναμέζους, δεν μπορούσαν να βρουν τους τραυματίες των μαχών. Δηλαδή μετά τη μάχη οι Βιετναμέζοι τους εξαφάνιζαν. Κάποια στιγμή λοιπόν σε ένα σημείο κάποιος Αμερικανός πεζοναύτης που περπάταγε σε ένα χωράφι θεωρητικά άσπαρτο και χωρίς κάποια άλλη ιδιαίτερη χαρακτηριστική παρουσία βούλιαξε το πόδι του σε ένα σημείο. Με αφορμή αυτό το γεγονός ψάξανε, σκάψανε και βρήκανε υπόγειο νοσοκομείο 7 ορόφων προς τα κάτω, εν είδη μυρμικοφωλιάς,
που εγώ πιστεύω ότι ίσως είχαν και υπόψη τους αυτά που σκάβαν οι Καπαδόκες, ναι, και πηγαίνανε εκεί τους τραυματίες. Βέβαια όταν το βρήκαν ήταν έρημο, είχαν αποσυρθεί οι Βιετ Κόγκ. Λοιπόν, αλλά δείχνει χαρακτηριστικά το πώς το μυαλό του ανθρώπου κάτω από πίεση και ανάγκη για την επιβίωση, τι μπορεί να βρει. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό και συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Μου δίνεις μια ωραία ευκαιρία να σου πω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ελληνική μετανάστευση προς το Βιετνάμ, το Λαός και αυτές τις χώρες εκεί πέρα. Από αρχιωτά των χρόνων μέχρι την Νότια Κίνα κλπ. Πολύ μεγάλες ορδές ο ελληνικός λαός. Το 1600-1700 τόσο αναφέρεται ότι ο αντιβασιλιάς του Σιάμ της Ταϊλάνδης ήταν ο κεφαλονίτης Κωνσταντίνος Γεράκης. Έτσι, από την Κεφαλονιά. Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό που είπες. Μα είναι συγκλονιστικό αν διαβάσεις το βιβλίο του Ξανθόπουλου, του ηθοποιού, του γνωστού ηθοποιού, του Νίκου, ο οποίος έχει πάει, ναι, με ένα γκρουπ του για την Αυστραλία και σταματάει στη Σιγκαπούρη και πάνε βόλτα μέχρι 7-8 ώρες με το λεωφορείο να περιμένουν την άλλη πτήση. Πάνε μια βόλτα στην Κίνα. Με τα λεωφορεία, τουριστικά, ξέρεις, να δουν. Και βλέπουν έναν αυτούς τους φακίρδες που με την πίπιζα προσπαθούν να σηκωθούν. Σηκώνουν την κόμπρα. Και πάνε ηθοποιοί εκεί πέρα να πληρώσουν τον φακίρι για να κάνει τα φακυρικά του, τα μαγικά του. Και είναι ο Ξανθόπουλος από πίσω, ο οποίος του λέει: άντε, παιδιά, θα χάσουμε το αεροπλάνο. Αφήστε τον αυτό, πάμε να φύγουμε. Μπρε, αφήστε και τον άλλον. Γιατί ήταν ένας. Οπότε ακούγεται ξαφνικά ο φακίρις και γυρνάει και λέει: άσε μας, ρε Ξανθόπουλα, βγάλουμε κανένα μεροκάματο. Και ήταν ένας κεφαλονίτης. Αν δεν είναι ανέκδοτο, είναι καταπληκτικό. Όχι, είναι στο βιβλίο του μέσα. Είναι στο το λέει. Είναι ένας, και ήταν ένας κεφαλονίτης ο οποίος είχε ξεμείνει και έκανε το φακίρι. Και έκανε το φακίρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέτοια πράγματα είναι διάσπαρτα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το νοσοκομείο των Βιετναμέζων μπορούσε να το έχει εμπνευστεί κάποιος από τη Σινασό. Έτσι, για να το δέσουμε λίγο. Από την Καπαδοκία. Ή να το είχαν δει ή να έχει μεταφερθεί η τεχνογνωσία. Γιατί είναι μοναδικό. Έτσι. Λοιπόν, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, αεριζόταν επαρκώς αυτή η πολιτεία, γιατί υπήρχαν αεραγωγοί προς τα πάνω. Και αποχετευτικό. Αποχετευτικό, φυσικά, το νερό υπόγειο υπήρχε άνετα. Ο καθένας φρόντιζε σε αυτή την υπόγεια πολιτεία τα φαγητά του, να πηγαίνει να αλλάζει κάθε τόσο, ώστε να μην παγιατεύουν ή σαπίζουν ή πιάνουν μούχλα κλπ. Γιατί δεν ήξερε πότε θα χρειαστεί να πάει εκεί πέρα κάτω. Ήταν έτοιμο πόλεμο. Πότε να βγει. Και πότε να βγει. Αναφέρονται περιπτώσεις που οι Καπαδόκες μείναν και 3 μήνες εκεί πέρα κάτω. Μάλιστα. Ο λαός, η ορδή, ο εχθρός τον ερχόταν, έβλεπε μια πόλη άδεια, σου λέει: μας φοβήθηκαν αυτοί και φύγανε. Και μετά, καθόταν μια εβδομάδα, τι έκανε εκεί πέρα και έφευγε. Εδώ λοιπόν να σκεφτούμε τι κακό έχει κάνει καταρχήν στην Ελλάδα και στους Έλληνες, αλλά και στους υπόλοιπους λαούς, η παρουσία και η κατάκτηση αυτών των περιοχών από αυτές τις επιδρομικές ομάδες των νομαδικών λαών, που αν είχαν μείνει στις ερήμους τους, πόσο καλύτερη θα ήταν η διαβίωση των λαών αυτών και πόσο πιο προηγμένο θα ήταν το πολιτισμικό επίπεδο. Όταν αναγκαζόντουσαν οι πληθυσμοί αυτοί να κρύβονται 3 μήνες για να γλιτώσουν το μαχαίρι αυτών που θέλουν τώρα οι απόγονοί τους να μπουν και στην Ευρώπη. Και γιατί έχουμε, λέει, μοιραζόμαστε τον ίδιο πολιτισμό. Έτσι είπε ο Νταβούτογλου το καλοκαίρι. Και πρέπει να σου πω ότι σε αυτές τις υπόγειες πολιτείες υπήρχε και σχολείο. Το σχολείο συνεχιζόταν κανονικά. Βέβαια, οι άνθρωποι θέλουν να μορφώνουν τα παιδιά τους. Και επειδή ο Έλληνας, όπως λέει ο Σουρής, και μόνο θα μιλώ πολιτικά, είχε και το βουλευτήριό του, κάτω συνεχιζόταν. Α, είχε δημόσιο χώρο για να βουλεύονται. Ναι, είχε πλατεία. Μάλιστα. Είχε υπόγεια πλατεία. Υπήρχε υπόγεια πλατεία όπου συναθρίζονταν και συζητάγανε, η ζωή λειτουργούσε κανονικά και ό,τι αποφασί επέρνε το στα 3 βαθμά της γης ίσχυε μετά και επάνω. Έτσι. Ναι, οι Οθωμανοί χρησιμοποιούσαν τις πλατείες για να στείλουν στήλους όπου γδέρνανε, σφάζανε και κόβανε γλώσσες. Αυτός ήταν ο ρόλος της πλατείας για τους Οθωμανούς κατακτητές. Λοιπόν, τώρα στα σπίτια τα πάνω, τα υπέροχα σπίτια της Σινασού, θα δούμε τοιχογραφίες, γιατί δεν είχαν κάδρα τότε και πίνακες, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Όμως έφεραν ζωγράφους, από τους διασημότερους ζωγράφους από την παλαιό Ελλάδα, τους έφερναν εκεί πέρα και ζωγράφιζαν τους τοίχους με υπέροχες τοιχογραφίες, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, με αρχαία ελληνικά, με αρχαίες ελληνικές παραπομπές. Βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος μοιάζει με τον Ηρακλή, έναν άλλο που μοιάζει με τον Διόνυσο, και μάλιστα με επιγραφές. Επάνω εδώ, ας πούμε, διαβάζουμε στην κούνια αυτήν τη λέξη «Εαρ», που σημαίνει τοιχογραφία της Ανοίξεως. Έτσι. Όλα αυτά είναι μοναδικά, αν δεν τα έχουν καταστρέψει οι Τούρκοι που μπήκαν μετά να μείνουν μέσα αυτά τα σπίτια, γιατί τα έχουν ασβεστώσει τα περισσότερα και έχουν καταστραφεί. Ποια χρονιά είχες πάει εσύ, Γιώργο? Εγώ σχεδόν πάω κάθε 2 χρόνια, αλλά αυτές οι φωτογραφίες είναι από τη δεκαετία του 90, 97, 98 είναι οι φωτογραφίες αυτές που δείχνω. Εδώ πρέπει να πω εγώ ότι ο Γιώργος έχει επισκεφθεί κατ' επανάληψη την πατρίδα της μητέρας του, τη Μικρά Ασία, σε πάρα πολλές περιοχές.
και είναι ακάματη η δραστηριότητά του για την ανάδειξη αυτών των υπολοιμάτων των πολιτισμικών των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, μέχρι του σημείου να ανέβει σε 2.500 μέτρα υψόμετρο για να βρει ένα αρχαίο θέατρο 9.000 θεατών, θέσεων. Δηλαδή υπήρχε ελληνικός πληθυσμός, σε ποια περιοχή ήταν αυτό? Στη Σαργαλασσό. Όπου ανέβαινε πληθυσμός 9.000 ανθρώπων να πάει να δει θέατρο στα 2.500 μέτρα. Ναι. Αυτός ήταν ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και δεν ήταν από Βίτσιο. Όχι, βέβαια, προφανώς. Έτσι. Δεν ήταν από Βίτσιο. Οι άνθρωποι είχαν ευαισθησίες. Είναι όμως σημαντικό να δούμε αυτόν τον πίνακα που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας, αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν σώζεται πλέον. Είναι από παλιά φωτογραφία που επιζωγραφήθηκε από την αρχή, από την αγιογράφο Δέσποινα Παπαϊωάννου, και είναι το αρεναγωγείον της Συνασσού. Εδώ λοιπόν έγινε το πρώτο, ας το πούμε, πανεπιστήμιο για τα αγόρια, πανεπιστημιακού επίπεδου σχολής για τα αγόρια, με έτος κτίσεως το 1821. Και όταν λέμε 1821, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Έγινε με σιγήλιο του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου. Και μάλιστα 2 μήνες πριν του απαγχωνισμού του, με ημερομηνία Ιανουάριος του 1821. Ο Πατριάρχης λοιπόν, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, μοιημένος ήδη στη Φιλική Εταιρεία, μην το ξεχνάμε αυτό, έχει δώσει άδεια, την πρώτη άδεια, να γίνει αρεναγωγείο μέσα σε αυτό το σκληρό καθεστώς το οποίο έχω προαναφέρει, σε αντίθεση με τον Πασά του Ικονίου. Που σημαίνει ότι και την άδεια την έχουν πάρει φυσικά οι χαβιαράδες, έτσι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Του έχουν πει ότι θα τον προστατεύσουν. Δεν έγινε κατορθωτό αυτό. Όμως, αν είχαν ένα μένος οι Τούρκοι εναντίον του, δεκαπλασιάστηκε και φοβήθηκαν ότι από εδώ και πέρα, αφού έγινε η αρχή, θα έρθουν και άλλοι πλούσιοι από άλλες περιοχές της Οθωμανίας. Και θα ζητήσουν το ίδιο. Θα ζητήσουν το ίδιο. Και ξαφνικά θα αρχίσουν να φυτρώνουν σαν μανιτάρια, με σιγήλια του Πατριάρχη, ελληνικές σχολές πανεπιστημιακού επίπεδου σε πολύ μεγάλες πόλεις, πολύ μεγαλύτερες ίσως από τη Συνασσό, που μπορούσαν να αντέξουν μια τέτοια σχολή. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Σε λίγο καιρό, αναγκαστικά πια οι Έλληνες, είτε με επανάσταση είτε χωρίς επανάσταση, θα άρχισε να ξυπνάει αυτό που λέει ο Κοραής. Ο Έλληνας μέσα τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πλέον και επίσημα με τον Πατριάρχη. Το τέλος του Πατριάρχη είναι γνωστό. Για πολλά έχουν γραφτεί, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θα μείνουμε σε αυτά. Όχι, όμως, σε αυτή την εκπομπή δεν θα πούμε άλλα. Γι' αυτό εγώ έχω και ορισμένες αντιρρήσεις σε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και εγώ έχω αντιρρήσεις πολλές για τον Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ιστορία, θετικό, την υπογραφή του σε αυτό το συγκεκριμένο σιγήλιο. Στο να δώσει άδεια να γίνει ελληνική σχολή και να ξεκινήσει από την Καπαδοκία. Είναι πολύ σημαντικό. Μα οι προθέσεις δεν αμφιβάλλω ότι ήταν αυτές. Λοιπόν, κάπου εδώ, Γρηγόρη, τελειώνουμε για τη Συνασσό. Θα είχαμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλές πόλεις όμως ακόμα. Έχουμε πολλές πόλεις να πούμε. Το βιβλίο έχει 11 πολιτείες μέσα, ελληνικές πολιτείες. Μπορούσαμε να μιλάμε μήνες για αυτές τις πόλεις, τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Εσύ το έχεις δει και την παρουσίαση έχεις δει και το έχεις προλογίσει κιόλας το βιβλίο σε πολλές παρουσιάσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν διδασκόμαστε στο σχολείο αυτό το πόδι μας, αυτό το κομμάτι μας. Γιώργο, εμείς είπαμε ότι υπάρχει ένας ενδεχόμενος δόλος, το είπαμε στην αρχή. Κάποιοι δεν θέλουν. Τώρα, είναι από ανοησία, είναι από συμφέρον, είναι από αίσθηση υποτέλειας, δεν μπορούν να σηκώσουν ανάστημα και μέτωπο, για πολλούς λόγους. Εμείς συναποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτή τη διάσταση και σε αυτή τη διάθεση και σε αυτή την πρόθεση, και απευθυνόμενος προς τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες, λέμε ότι ακριβώς αυτή η εκπομπή αυτό το στόχο και αυτό το σκοπό έχει. Να δίνει την ευκαιρία να προβάλλονται γνώσεις, πληροφορίες από την ελληνική ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά μας, γιατί αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουν οι Έλληνες σήμερα. Και έτσι, κάπως εδώ και κάπως έτσι, κλείνουμε και αυτή την εκπομπή. Άλλη μια εκπομπή στην Αθηνά ήταν μαζί σας, παρέα σας, για να σας θυμίσει λίγο την ελληνικότητά μας που κινδυνεύουμε να την χάσουμε αυτές τις δύσκολες ημέρες, όχι από δική μας επαιτειότητα, αλλά επειδή έτσι αποφάσισαν κάποιοι. Εμείς σε αυτό αντιστεκόμαστε. Μέχρι τότε, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να είστε όλοι καλά.